Εν τη απουσία σας συζητήσαμε για αυτό το οποίο προέκυψε και είχαμε την παρέβαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου από την αναφορά του κυρίου της εισαγγελέως, συγγνώμη, ναι, καλά κάνει και με διορθώνετε, με την αναφορά που έκανε ο κύριος Κουρλέτης σε ένα δημοσίευμα μια κυριακάτικης εφημερίδας, η οποία το παραδέχεται η κυριακάτικη εφημερίδα σήμερα. Ναι, προμηνός νομίζω ήταν. Όχι, το λέει ότι θύελα για το κρυφό ταμείο της αποστασίας. Άμεση παρέβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις της κυριακάτικης Κόντρα Νιούς για την επιχείρηση Κουμπαράς. Πιστεύετε ότι σωστά έπραξε ο κύριος Κουρλέτης που κατά κάποιο τρόπο υιοθέτησε αυτές τις απόψεις εφημερίδας? Πιστεύω πως δεν θα πρέπει να υπάρχουν σκιές πάνω από το δημόσιο βίο, και μάλιστα αν αυτές οι σκιές είναι πολύμηνες, είναι κακό και δραματικό για όλους μας. Με αυτή την έννοια, όταν υπάρχουν δημοσιεύματα, καλό είναι και ο δημόσιος χώρος, έτσι, μέσα από την συζήτηση, και οι υπεύθυνοι ή σε αυτούς που αναφέρονται εγκαίρως να βγάζουν διαψεύσεις και τα λοιπά, και από εκεί και ύστερα και η δικαιοσύνη να ψάχνει να κάνει τη δικιά της δουλειά. Άρα δηλαδή, καλώς δεν είναι καλό, η δικαιοσύνη. Βεβαίως, βεβαίως. Ως προς το ότι, αλλά πιστεύετε ότι όταν υπάρχουν, ανοιχτά ζητήματα στο δημόσιο χώρο και τίθενται, θα πρέπει να διευκρινίζονται με απόλυτο τρόπο. Με αυτή την έννοια, εμείς θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής και νομίζω ότι ο κύριος Κουρλέτης, αν ήταν εδώ, θα σας έλεγε. Δεν προκαταλαμβάνουμε, ούτε θεωρούμε ιονί ύποπτους. Το αποδίδουμε ούτε σωστά. Καλά έκανε η δικαιοσύνη και διεξάγει έρευνα. Για κάθε τι το οποίο ρίχνει σκιές στο δημόσιο βίο. Και άρα είναι θέση και θέμα ευθύνης των κομμάτων, εν προκειμένου του ΣΥΡΙΖΑ, του εκπροσώπου του κτλ. Αυτά τα θέματα να τα βάζει πάνω στο τραπέζι. Να μην λιώνονται ούτε κάτω από το τραπέζι ούτε τίποτα. Σας επαναλαμβάνω. Εκ προημίου ούτε προκαταλαμβάνουμε ούτε θεωρούμε ιονί ύποπτους αλίμονο βουλευτές, συναδέλφους όλων των πτερήγων που τώρα βρίσκονται στους ανεξάρτητους ή που μέσα από πολιτικές διεργασίες, προσέξτε αυτό που θα σας πω, τους επόμενους 4 μήνες ενδεχομένως διαφοροποιηθούν και από τα κόμματά τους. Δηλαδή αυτά είναι εύλογα. Γίνονται και μπορούν κάποιοι να έρθουν σε εσάς ή αν κάποιοι, ας πούμε, πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Οτιδήποτε. Έτσι. Οτιδήποτε. Αυτό σας από μόνο, αυτή του, η θέση, αυτό από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα. Αλίμονο. Κύριε Ταμήλο, σας καλύπτει. Αλλά να είμαστε και υποψιασμένοι. Στην Ελλάδα ζούμε, είχαμε πάει στο ΣΔΟΕ πριν από ένα μήνα, θυμάστε, και ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος κτλ. Και λέει, παιδιά, να αφήσουμε, επειδή θα υπάρξει μεγάλη πόλωση και μεγάλη σύγκρουση, να αφήσουμε έξω τέτοιες μεθόδους. Κύριε Ταμήλο, είσαι καλοποιημένος. Άρα λοιπόν, αν έχει κάτι ναι. Να πει, να το φέρει στην επιφάνεια, ή αν έχουν άλλοι να πούνε επίσης. Και εμείς από την πλευρά μας, αν έχουμε να πούμε, θα το πούμε. Η εφημερίδα μπορεί να κάνει την έρευνά της και βέβαια. Αυτό σας λέω. Έτσι, αλλά από την άλλη πλευρά. Η άποψη του κυρίου Βούλτση σήμερα νομίζω ότι βάζει τα πράγματα στη θέση τους και θα πρέπει από χτες άμεσα να το ξεκαθαρίσει και ο κύριος Κουρλέτης, χωρίς να αφήνει έστω τις λίγες ώρες που πέρασαν οι εντυπώσεις. Το έχουμε πει και πολλές φορές και θα είναι δεδομένο ότι μέχρι το τέλος της διαδικασίας αυτής, μέχρι να δει να ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες. Δεν μπορεί να πλανάται πάνω από το κεφάλι του κάθε ανεξάρτητου βουλευτή, αλλά ακόμη και ενός βουλευτή που είναι σε ένα κόμμα, ο φόβος ότι θα θεωρηθεί ότι τα πήρε ή ότι ανταλλάσσει την ψήφο με κάποιο μελλοντικό αξίωμα. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε τους βουλευτές να σκεφτούν ανάλογα με τα πρόσωπα που θα προταθούν τη δεδομένη στιγμή και να μην προ...